Η ζωή αφέστη στον τόπο του. Αναρωτιούνται πολύ αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να μπει τέλος. Είναι πολλοί αυτοί που απογοητεύονται και παγώνουν μπροστά στις εξελίξεις. Απαντάμε, τίποτα δεν γίνεται. Συνάδελφοι, αυτή η απεργιακή συγκέντρωση εκ μέρους της ΠΑΣΥ και σε σχέση με το θέμα του ξεπουλήματος και ιδιωτικοποίησης της Δοδόνης θα απευθύνει χαιρετισμό ο Νίκος Τσέγκος. Αγρότες, αγρότησες, καμία ανοχή, καμία καθυστέρηση, μπλόκο στα άγρια μέτρα. Η κτηνοτροφία καταραίει, το εισόδημά μας εξανεμίστηκε, οι παραγωγές μας είναι απλήρωτες, οι τιμές εξευθυλιστικές, οι φορολογίες στην ετησία διάταξη. Μας οδηγούν στον αφανισμό, στην εξαντλίωση. Τα χαράτσια διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Μία για τη ΔΕΗ, μία για τον ΕΛΓΑ, μία για τον ΟΛΓΑ, μία για τις γεωτρήσεις, μία για τους στάβλους, τώρα ολοταχώς πάνε για φορολογία στα χωράφια. Μειώνουν ακόμα και την εξευθυλιστική σύνταξη του ΟΓΑ και θέλουν να καταργήσουν το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Καταργούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, όπως και στους εργαζόμενους μας επιβάλλουν 5 ευρώ και 10 ευρώ στα νοσοκομεία και πολύ φτωχοί και μικροί αγρότες δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα μιλιάρια μας, όπως και οι αυτοαποσχολούμενοι διπλασιάζουν τη συμμετοχή μας στα φάρμακα. Ξεπουλάνε τη Δοδόνη, τη ΣΕΚΑΠ, την ΕΛΒΙΣ, την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Με το χάρισμα της ΑΤΕΣ τους τραπεζίτες ενισχύουν τους μεγαλεμπόρους και τους βιομηχανούς που αποτελούν καρτέλ σε κάθε προϊόν και μας φέρνουν την παραγωγή σε ξεφτυλιστικές τιμές. Δεν πάει άλλο. Καμία θυσία για να σωθούν τα κέρδη τους και να καταστραφούμε εμείς και τα παιδιά μας. Έχουμε τη δύναμη. Είμαστε οι πολλοί μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Είμαστε η πλειοψηφία που υποφέρει. Δεν είναι πανίσχυροι. Μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Πρέπει να απαντήσουμε αγωνιστικά, μαχητικά, οργανωμένα μαζί με εκείνους που έχουν κοινά συμφέροντα. Να αποκρούσουμε τους εκβιασμούς, να ξεπεράσουμε την τρομοκρατία. Να δοθεί αγωνιστικά απάντηση παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Να αποτρέψουμε την ψήφιση και υλοποίηση των νέων βάρβαρων μέτρων. Μπλόκο στα μέτρα, κάτω τα μνημόνια και τα μέτρα εξαντλίωσης του λαού. Όλοι στον αγώνα για την κατάργηση των διανυριακών συμβάσεων, την έξοδο της χώρας από την υποσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαγραφή του χρέους. Όλοι στον αγώνα για τη στήριξη της αγροτικής μας οικονομίας σε όφελος των φτωχών και μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, τη στήριξη της ντόπιας παραγωγής που να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας με ποιοτικά και φτηνά αγροτικά προϊόντα και κτηνοτροφικά. Όλοι στους δρόμους. Αυτή είναι η απάντησή μας. Την κεντρική ομιλία θα κάνει ο Πέτρος Τσεκούρας, μέλος της τοπικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης της ΕΛΜΕ. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ένα άθλιο σκηνικό δήθεν σκληρής διαπραγμάτευσης που διεξάγει το Υπουργείο Εργασίας με τους εκπροσώπους της Τρόικας στήθηκε νωρίς από προχθές το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και δυναμώνει συνέχεια με στόχο την υποταγή της εργατικής τάξης. Πίσω όμως από τα προγραμματιστικά τερτύπια και την προσπάθεια αποπροσανατολισμού, οι επιδιώξεις κυβέρνησης Τρόικας και κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητες. Οι νέες ανετροπές σε εργασιακές σχέσεις γυρίζουν την εργατική τάξη δεκαετίες πίσω. Τις τελευταίες μέρες η υποτακτική του κεφαλαίου στη χώρα μας με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της τριχωματικής κυβέρνησης μας ανακοινώνουν πως μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και σκληρό αγώνα καταφέρνουν να βρουν κοινό τρόπο συνεννόησης ως προς τα 11,5 δις. Πως σίδρωσαν, αλλά κατάφεραν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για να σωθεί η χώρα. Λένε τα μέτρα θα οδηγήσουν στο να πάρει η κυβέρνηση την επόμενη δόση και να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη. Λένε ακόμα ότι αυτός είναι ο τελευταίος σκάβος και ότι από εκεί και πέρα ανοίγονται διάπλατα οι προοπτικές για τη χώρα μας. Λένε ψέματα ότι τα μέτρα σφαγείου που εξαγγέλουν θα είναι τα τελευταία.
με ψέματα και υποσχέσεις, αλλά και τόνους κινδυνολογίας προσπαθούν να πείσουν το λαό να αυτοκτονήσει για χάρη μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων και των κερδών τους. Με το πακέτο όμως αυτό, όπως προκύπτει από το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι εκπρόσωποι της Τροϊκας, προκύπτει ότι ενταφιάζεται οριστικά η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, ότι μειώνεται κατά 50% η αποζημίωση απόλυσης και ότι ανοίγει ο δρόμος για νέες φθηνές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Θα συστήσουν νοικιές οικονομικές ζώνες, λένε, Dachau, με μισθούς Βουλγαρίας σε όλη τη χώρα. Ξεπουλάνε κάθε τι που απέμεινε από τη δημόσια περιουσία. Αυτή είναι η ψυχή της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται. Ο κατήφορος έχει πολύ δρόμο ακόμα. Τα βάσανα των εργαζομένων, της νεολαίας, δεν έχουν τελειωμό. Αν δεν σηκώσει τώρα το κεφάλι ο λαός, αν δεν ορθώσει εμπόδια στη σφαγή. Όλοι στο πόδι, όλοι στους δρόμους γενικός ξεσηκωμός. Αυτό είναι το κάλεσμα του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου σε κάθε εργάτη, υπάλληλο, άνεργο, συνταξιούχο, αυτοαπασχολούμενο, φτωχό αγρότη, γυναίκα και νέο. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο του λαού, τώρα που με γνώση, με εμπειρία από όσα πέρασε και από όσα του είπαν, με προσωπική ευθύνη να πάρει απέναντι στον εαυτό του, την οικογένειά του και πάνω απ' όλα στα παιδιά του, την υπόθεση στα χέρια του. Να κάνει δική του υπόθεση την κλιμάκωση του αγώνα. Με θάρρος, πρωτοβουλία, σχεδιασμό, αντοχή στις δυσκολίες, να είναι αυτός που θα οργανώσει στο εργοστάσιο, στο γραφείο, το γιαπί, το χωράφι, τη γειτονιά. Κανείς μόνος, ένας για όλους και όλοι για έναν. Με συνελεύσεις στα σωματεία, με συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, με κουβέντα στο καφενείο του χωριού, με λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, να ξεδιπλωθεί η εργατική λαϊκή πρωτοβουλία. Thank you.